Σε όλους ευχαριστώ πάρα πολύ την ιδέα που με έχει προσκαλέσει και ο κ. Καραβίλα προσωπικά, γιατί είχε αυτή την ιδέα να είμαστε εδώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήρθατε εδώ και για το ενδιαφέρον που δίνετε όχι σε εμάς, αλλά στη δουλειά σας, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω γυναίκες στο μάνατζερ του συνεγείου. Κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί περιμένουμε πολλά από την γυναικεία επιχειρηματικότητα και την γυναικεία διοίκηση, αρκεί να μην μοιάσετε την αντρική. Γιατί εάν οι γυναίκες αρχίσουν και κάνουν μάνατζερ σαν τους άντρες, τότε κακή κάπου. Ελπίζουμε να κάνουν γυναικείο μάνατζερ και να αξιοποιήσουμε το θηλυκό μυαλό τους. Εδώ λοιπόν παρακαλώ πολύ να κάνετε ένα κλικ και να σταματήσετε να σκέφτεστε τεχνικά, να σταματήσετε να σκέφτεστε δηλαδή το τεχνικό κομμάτι της δουλειάς σας και να λειτουργήσετε ως επιχειρηματίες. Γιατί η βασική δουλειά σας είναι η επιχειρηματικότητα. Το αντικείμενο της δουλειάς σας είναι το συνεγείο και ο τεχνικός χαρακτήρας. Για να σας παρακινήσουμε σε αυτή την διαδικασία, μέσα στο φόλτερ το οποίο έχετε, έχουμε ένα προβληματάκι το οποίο σας ζητάμε να προσπαθήσετε να λύσετε. Αυτό με τις κουκίδες, δεν ξέρω αν το έχετε δει ήδη. Ελπίζω όχι την ώρα που θα μιλάμε εδώ, αλλά στα διαλύματα. Έτσι, για να ξεφύγετε λιγάκι από την καθημερινή ρουτίνα του τρόπου σκέψης του τεχνικού. Επίσης, θα βρείτε και ένα ερωτηματολόγιο διάγνωσης, το οποίο σας το έχουμε συμπεριλάβει στις σημειώσεις σας εκεί, όποιος θέλει να το συμπληρώσει και να το στείλει στα γραφεία μας για να ανταποκριθούμε με μια διάγνωση σχετικά με την επιχείρηση και που, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Στο τέλος των ομιλιών μας θα έχετε δυνατότητα να κάνετε και ερωτήσεις, άρα λοιπόν μπορείτε να αρχίσετε να σημειώνετε σιγά σιγά αυτά τα οποία θέλετε να ρωτήσετε σε μένα και στους άλλους συναδέλφους. Το πρώτο θέμα λοιπόν για το οποίο θα σας μιλήσω και μετά ελπίζω να το συζητήσουμε, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα του συνεδρίου. Ο ανταγωνισμός είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στην ελεύθερη οικονομία. Έχει λίγο κακοποιηθεί από την ύπαρξη του αυθέντητου ανταγωνισμού, που όμως είναι και αυτός ο ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να τον εξαφανίσουμε. Παρόλο που προσπάθειες γίνονται σε όλες τις αγορές, όχι μόνο στη δική σας, μην νομίζετε ότι γίνεται μόνο στη δική σας, που σημαίνει ότι πρέπει να επιβιώσουμε και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Βέβαια, η βασική αρχή του marketing σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι ότι τον παρακολουθούμε, βλέπουμε τι κάνει, προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες, αλλά δεν ασχολούμαστε καθόλου μαζί του. Γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να ασχοληθούμε με τους πελάτες μας και όχι να κάνουμε χρόνο και θεά ουσία και ενδεχομένως και χρήματα για να ασχολούμαστε με τον ανταγωνισμό. Όχι όμως ότι δεν το παρακολουθούμε και ότι δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κάνει. Όμως ο καλύτερος τρόπος για να τον αντιμετωπίσουμε με την έννοια του να κερδίσουμε πελάτες είναι να ασχοληθούμε με τους πελάτες μας και όχι να ασχολούμαστε με τις ανταγωνιστικές εταιρείες. Τώρα, υπάρχουν πολλά στοιχεία ανταγωνιστικότητας τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά μέσα στο χρονικό διάστημα εδώ που έχουμε, το μικρό, αναγκαστικά θα συνδείξουμε λίγο τις έννοιες και αργότερα θα έχετε την ευκαιρία και από τις προτάσεις τις οποίες σας κάνουμε να μπούμε πιο βαθιά σε αυτά τα θέματα. Θα μπούμε λοιπόν σε δύο παράγοντες ανταγωνιστικότητας, για τις οποίες θα σας μιλήσω για λίγο,
και θα δούμε μετά πώς θα τις εξελίξουν. Ο πρώτος και ο κύριος παράγοντας ανταγωνιστικότητας δεν είναι αυτός στον οποίο φαντάζεστε και αυτός στον οποίο ενδεχομένως ζείτε καθημερινά, αλλά είναι η εμπειρία εξυπηρέτησης που δημιουργείται στον πελάτη. Δηλαδή, όσο πιο έντονη είναι αυτή η εμπειρία εξυπηρέτησης, τόσο περισσότερο ο πελάτης κολλάει μαζί σας. Ο δεύτερος, όπως ενδεχομένως υποψιάζεστε, είναι η τιμή. Αλλά ποτέ η τιμή δεν είναι πρώτη. Παρόλο που οι πελάτες σας αποπροσανατολίζουν, επειδή το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ρωτάνε πόσο κάνει. Ρωτάνε πόσο κάνει γιατί θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση είναι δεδομένη. Δεν μπορούν να έρθουν και να σας ρωτήσουν κατά ποιον θα με εξυπηρετήσετε καλά. Γιατί αν μπει ένα τέτοιο ερώτημα στον πελάτη που είναι σε εσάς, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην έρθει καθόλου. Αν υπάρχει επιβολή, αν δεν έχει πελάτη εμπιστοσύνη. Άρα, θεωρώντας ότι η εξυπηρέτηση είναι δεδομένη και είναι πάρα πολύ καλή και είναι προσωπική και είναι στα μέτρα του πελάτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και στις ιδιοτροπίες σου και στις ιδιοριθμίες σου, δεδομένου λοιπόν αυτού, μετά λέμε παρακάτω το πόσο κάνει. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι, ας το πούμε, τσιμπάνε, να το πούμε έτσι λαϊκά, στο θέμα της τιμής. Παρόλο που ο πελάτης μπορεί να επιμένει, έχετε υπόψη σας ότι όσο μειώνετε τις τιμές σας, όχι ότι δεν πρέπει να τις προσαρμόσετε στην εκάστοτε κατάσταση, όπως τώρα στην κρίση. Δεν μιλάω για προσαρμογή των τιμών, μιλάω για μείωση των τιμών. Θα πείτε τι διαφορά υπάρχει. Να σας πω τη διαφορά. Η προσαρμογή γίνεται πάντα με κάποιους λόγους. Δηλαδή προσαρμόζω τις τιμές μου για κάποιους λόγους. Ένας από τους κυριότερους λόγους βεβαίως είναι η κρίση. Είναι η έλλειψη χρήματος της έλλειψης των πελατών. Αλλά είναι λόγος. Η μείωση της τιμής δεν έχει λόγο. Μειώνω την τιμή για να πάρω τη δουλειά. Εάν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία με τον πελάτη, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά δημιουργούμε ένα debate. Γιατί ο πελάτης μπορεί να μας πει: α, πάρα πολύ ωραία, θα ξανάρθει. Να φύγει, να πάρει την τιμή σας, να τη χρησιμοποιήσει για να διαπραγματευτεί ένα άλλο συνεργείο και να πάει στο φθινόπωρο. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα προσαρμογής των τιμών βεβαίως, αλλά για μένα δεν υπάρχει ποτέ θέμα μείωση των τιμών. Βέβαια θα πείτε, τι μας λέτε τώρα, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε με αυτή την άποψη είμαι σύμφωνος, διότι είναι σαν να λέμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ξαναυπάρξουν λεφτά και έτσι να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε πριν. Που σημαίνει ότι θα κάτσουμε στα δωμένα τα χέρια, περιμένοντας κάποια χρόνια να περάσει την κατάσταση. Βέβαια, επειδή όταν εμείς θα βρούμε τα χέρια μας κάποια άλλη τα κουνάνε, πολύ σύντομα μπορεί να βρεθούμε και να έχουμε τεράστια προβλήματα από τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι δεν είναι αυτής της αντίληψης. Το marketing δεν εξετάζει πόσο μεγάλη είναι η αγορά, αν έχει μικρύνει η αγορά, αν έχει μικρύνει η πίτα, πόσος ανταγωνισμός είναι για να κάνει τα προγράμματά του και για να οδηγήσει την επιχείρηση στην επιτυχία των στόχων της. Το marketing παίρνει ως δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση και με βάση τις αρχές, τους τρόπους και τις μεθόδους που διαθέτει, εξασφαλίζει στον επιχειρηματία το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, εδώ μετράμε την αγορά, βλέπουμε το μέγεθός της, μετράμε τον ανταγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μένουμε σε αυτό, αλλά κοιτάμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους. Ένα λάθος που κάνουμε πολλές επιχειρήσεις είναι το εξής. Λέμε παραδείγματος χάρη, πώς είναι η αγορά, είναι ας πούμε 100 ευρώ. Μάλιστα. Πώς είμαστε στην αγορά, είμαστε 10. Άρα λοιπόν, τι αντιστοιχεί στον καθένα, 10 ευρώ. Αυτό είναι λάθος το χρόνο. Μοιράζεται βέβαια η αγορά και γίνεται μια μοιρασιά τελείως αναλογική, η οποία δεν έχει
δεν έχει καμία λογική, δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα να γίνει αναλογική η μοιρασιά. Το marketing λέει ότι σε μια αγορά των 100, αν υπάρχουν 10 οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες του ή τα προϊόντα τους, εγώ θα φτιάξω τον πρώτο και θα το εξασφαλίσω από τα 100 ευρώ τα 40, τα 50 και θα αφήσω τα υπόλοιπα 50 να μοιραστούν οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, μην πέφτε στην παγίδα του να μοιράσουμε την αγορά αναλογικά. Επίσης, μην πέφτε στην άλλη παγίδα του περίφημου, όπου φαντάζομαι θα το λέτε και μεταξύ σας. Λέμε, ας πούμε, πόσο έχει πέσει γενικώς η αγορά, έχει πέσει 40-50%. Α, μάλιστα. Και εμένα ο τζίρος μου τόσο έχει πέσει 40-50%. Λέμε στον συνάδελφο, εσύ πόσο έχει πέσει, τι άλλο πέτει 40%. Ο άλλος είναι 40-42%. Α, ωραία, άρα είμαστε εκεί. Είμαστε εντάξει. Ίσοι. Έχουμε το ίδιο ποσοστό τόσο στις αγοράς. Το marketing δεν δέχεται τέτοιου είδους μοιρολατρίες. Το marketing λέει, μπορεί η αγορά να μικραίνει, μπορεί η πίτα να μικραίνει, το δικό μου όμως κομμάτι μπορεί να αυξάνει, μπορεί να μεγαλώνει, αν κάνω τις σωστές επένδυσεις. Και εκεί κατευθυνόμαστε με όλες τις όλα τα προγράμματα και τις ενέργειες τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν αυτή τη δυνατή εμπειρία στον πελάτη. Αυτή τη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτηση. Πρώτα απ' όλα, είναι η εικόνα του συνολίου. Η εικόνα του συνολίου γενικώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και όταν λέει εικόνα, εννοώ αυτό που βλέπει ο πελάτης απ' έξω, και αν είναι ήδη πελάτη σας, αυτό το οποίο έχει νιώσει όταν σας έχει επισκεφθεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επικοινωνία. Η ποιότητα της επικοινωνίας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Παλαιότερα τα συνεργεία δεν είχαν ρεσεψιόν, τώρα απέκτησαν. Καλό βήμα είναι αυτό, αλλά χρειάζεται να γίνει και σωστή υποδοχή του πελάτη. Ο στόχος του συνεργείου είναι να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελάτη, δεν είναι να φτιάξει το αυτοκίνητο. Το να φτιάξει το αυτοκίνητο είναι μέρος των αναγκών του πελάτη. Ο πελάτης, εκτός από το ότι έχει αυτές τις υλικές, ας το πούμε, ανάγκες, να το φτιάξει το αυτοκίνητο, έχει και άλλες ανάγκες, παραδείγματος χάρη ψυχολογικές. Γι' αυτό όταν του λέτε, εντάξει, το πια ξαναδουλεύει. Σας λέει, δηλαδή δουλεύει. Δεν είναι πρέπει. Σαν τεχνικός, όταν λέτε κάτι, το εννοείτε, δεν είναι. Δηλαδή, μπορώ τώρα να το πάρω και να οδηγήσω. Ναι, ξέρω, μπορεί να το πάρει και να οδηγήσεις. Να οδηγήσεις. Και δεν θα το ξαναπάθει. Όχι, δεν θα το ξαναπάθει γιατί το αλλάξατε. Α, ωραία. Αυτές οι ερωτήσεις που σας κάνει ο πελάτης, που φαίνονται παράλογες από τεχνική άποψη, γιατί ο τεχνικός τρόπος σκέψης λέει ένα και να κάνει δύο, έτσι δεν είναι. Για τον πελάτη ένα κίνημα δεν κάνει δύο. Μπορεί να κάνει 1,5, μπορεί να κάνει και 2,5, μπορεί να κάνει και 2. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε έναν στόχο εξυπηρέτησης του πελάτη μέσα στον οποίο εντάσσεται και η επισκευή του αυτοκινήτου. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι η επισκευή και η εξυπηρέτηση του πελάτη δεν τελειώνει με την παράδοση του αυτοκινήτου. Συνεχίζεται και μετά. Και το μετά είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο θα το εντοπίσουμε και θα πούμε μερικά πράγματα. Όταν ο στόχος εξυπηρέτησης χρειάζεται μέρες για να επιτευχθεί, 3, 4, 5 μέρες, πάνω από 2 εν πάση περιπτώσει, ο πελάτης έχει ανάγκη από μια ενημέρωση. Να ξέρει τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές σκέφτεται ότι μπορεί να έχει παραδώσει το αυτοκίνητο, αλλά μην το έχετε βάλει στην διαδικασία της επισκευής, να το έχετε εκεί, να το έχετε πάρει, να το έχετε κλείσει τη δουλειά δηλαδή και να το βάλετε μετά από 3 μέρες μέσα για να το φτιάξετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και αν γίνεται θα χρειαστεί ο πελάτης να το ξέρει. Και βέβαια όταν φτιαχτεί το αυτοκίνητο χρειάζεται ένας τρόπος παράδοσης
που έχετε κάνει. Το να του πείτε τσάκω τα κλειδιά έτοιμο είναι σήκω και φύγε, δεν είναι παράδοση. Δεν δημιουργεί εμπειρία εξυπηρέτηση. Ο πελάτης θέλει ενημέρωση, ο πελάτης θέλει αποδείξεις, ο πελάτης θέλει ένα μπλα μπλα που να τον σιγουρέψει ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ σωστό. Βέβαια δεν συζητάμε ότι πρέπει να τηρείται αρχείο με φάκελο του αυτοκινήτου, το βιβλιάριο υγείας, δηλαδή το οποίο υπάρχει ως βιβλιάριο επισκευών μεν, αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνω και άλλες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβετε για να έχετε μια καλύτερη σχέση με το αυτοκίνητο αλλά και με τον οδηγό. Χρειάζεται δηλαδή να συμπεριλάβετε και πληροφορίες που έχουν σχέση με τις οδηγικές συνήθειες του οδηγού. Όταν ο οδηγός, όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ακούσει πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τον ίδιο, γιατί εσείς θα έχετε ενδιαφερθεί και θα έχετε καταγράψει, αντιλαμβάνεστε ότι αισθάνεται πολύ πιο κοντά, αισθάνεται πολύ πιο φιλικά, από ότι να πάει να παραδώσει το αυτοκίνητό του σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα και που δεν κρατάει και πιο αρχή. Και τέλος, από εκεί και μετά, είναι η επικοινωνία που χρειάζεται να έχουμε με τον πελάτη, γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα μπορείτε τον πελάτη να το τρελάνετε. Ποιο είναι το τηλεφώνημα? Είναι μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να πάρει ένας τεχνικός ή να πάρετε εσείς ως ιδιοκτήτες και να το ρωτάτε τι γίνεται, πώς πάει, αν όλα πάνε καλά. Ένα τηλεφώνημα. Δεν είναι. Αυτό επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον σας, τη φροντίδα σας και ολοκληρώνει, αν θέλετε, την εμπειρία της εξυπηρέτησης που είχε αυτή τη συγκεκριμένη φορά. Γιατί την επόμενη φορά θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ του μηδενός μια καινούργια εμπειρία εξυπηρέτησης και μην νομίζετε ότι τον πελάτη τον έχετε στο τσεπάκι σας. Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε την εμπειρία αυτή να έχετε πελάτες οι οποίοι ενώ τους θεωρήσατε ότι είναι σίγουροι να μάθετε κάποια στιγμή, να εξαφανίσετε ο πελάτης και να μάθετε κάποια στιγμή ότι πήγε κάπου αλλού. Ακόμα και η ανάγκηση, ακόμα και αν δεν ήρθε σε ένα προγραμματισμένο σέρβις ή χρονικά είτε με άλλο τρόπο, το ενδιαφέρον το δικό σας για το τι γίνεται, πώς πάει, έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακόμα και αν ο πελάτης σας πει, ξέρεις, ναι, εγώ το πήγα στο Βενζινάδι, το ψυχοκάρι μου και το έξα, κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα, μακάρι να είσαι καλά και να είναι το αυτοκίνητο καλά και όλα να πηγαίνουν καλά και εγώ είμαι εδώ, όποτε θέλω να σε εξυπηρετήσω. Δεν χάνουμε ποτέ επαφή με τον πελάτη. Είναι αυτό που λέμε, μία φορά πελάτης για πάντα πελάτης. Μία φορά να περάσει ο πελάτης από εσάς, θα καταγραφεί σαν να είναι παντοτινός πελάτης και θα έχετε μαζί του παντοτινή επικοινωνία. Σήμερα τα μέσα της τεχνολογίας μαζί με το ίντερνετ μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία με τον πελάτη μετά την επισκευή, μετά τη δουλειά που με ελάχιστο ή με καθόλου κόστος, δίνοντας με καθόλου κόστος, μπορούμε να κρατάμε επαφή με τον πελάτη και έτσι πραγματικά να τον έχουμε το μυαλό του να είναι συγκεντρωμένο σε εμάς και ως ανταγωνισμό. Εδώ κολλάει και αυτό που σας έλεγα πριν. Μέχρι τώρα έχω κάνει τίποτα εγώ εναντίον του ανταγωνισμού. Τίποτα απολύτως. Τι έχω κάνει? Έχω κάνει τα πάντα για τον πελάτη. Εάν κάνοντας τα πάντα για τον πελάτη κερδίσω εγώ την προσοχή του, τότε αυτόματα αντιμετωπίζω αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό. Αυτόματα τον κερδίζω από τον ανταγωνισμό. Ακόμα και στη σκέψη του να μπορούσε να πάει αλλού. Αλλά ακόμα και αν πάει αλλού και δει τη διαφορά στην εξυπηρέτηση και δει τη διαφορά στην εμπειρία, αντιλαμβάνεστε πως μπορεί να αναγκαστεί να πάει για να κερδίσει μερικά ευρώ, ίσως επειδή τα έχει ανάγκη. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα τονώσει την εμπιστοσύνη σε εσάς και θα παραμείνει σε εσάς τουλάχιστον με την ψυχή του. Και αν είναι με την ψυχή του, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι και με την τσέπη. Για να δούμε λοιπόν λίγο περισσότερο, πέρα από την αυστηρά τεχνική
επέμβαση και τεχνητή συμμετοχή στην εμπειρία εξυπηρέτησης, να δούμε μερικά πράγματα τα οποία συμβάλλουν σε αυτό που λέμε θετική εμπειρία και που είναι αυτό το οποίο θα καθίσει τον πελάτη σήμερα. Σε εμάς. Πού είσαι εδώ, σε εσάς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, λέω να τον ακούσω. Και αν δεν μιλάει, θα πρέπει να τον κάνω να μιλήσει. Να πει τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο. Γιατί έχει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί δεν το έχει αλλάξει. Πού πηγαίνει. Τι δρόμους περνάει. Πώς το οδηγεί. Τι θέλει το αυτοκίνητο. Είναι άλλοι που το αυτοκίνητο το έχουν σαν status symbol που λέμε και είναι άλλοι που το έχουν σαν black box. Κυρίως γυναίκες νομίζω, δεν ξέρω αν έχετε δει. Θέλουν να μπαίνουν μέσα, να κάνουν group, να φεύγουν και αυτόματα αποκούνεται άμεσα. Οι οδηγικές συνήθειες, ο τρόπος που το χρησιμοποιούν, η λογική που έχουν, η φιλοσοφία που έχει ο πελάτης για να του πει τότε, έχει να κάνει με το πώς θα του μιλήσω και τι θα του εξηγήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αν εμένα δεν με απασχολεί το αυτοκίνητο, είναι ένα μέσο μεταφοράς, είναι ένα εργαλείο. Θέλω να βάζω μπροστά και να φεύγω. Αν κάσετε και με εξαντλήσετε στις λεπτομέρειες γιατί και πώς και αυτό το, και το ανταλλακτικό και εκείνο και το άλλο και το εδώ, δεν θα μου πούνε τίποτα αλλά θα με κουράσουν. Εάν όμως αυτή τη μεριά για μένα το αυτοκίνητο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το παρακολουθώ και διαβάζω και το μελετάω και ξέρω και καμιά φορά μπορεί να ξέρω και όσα ξέρετε εσείς για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε και με οδηγό που να ξέρει και λίγο περισσότερα και επειδή διαβάζει, επειδή και αυτός έχει καταδείξει να είναι ειδικός, αντιλαμβάνεστε ότι αν σε αυτόν δεν μιλήσω και δεν περιγράψω και δεν το αναλύσω, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει μια καταδείγματος, μια απόσταση, θα έχει μια απομάκρυνση. Δηλαδή δεν μπορώ να συνοηθώ με αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν να τον ρωτήσω, χρειάζεται να τον καθησυχάσω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο πελάτης όταν έρχεται έχει ανασφάλεια. Τι είναι, αν είναι μόνο αυτό και πόσο κάνει και αν γίνεται και αν θα γίνει, θα λειτουργήσει και θα τον ξαναπαρουσιάσει. Υπάρχει περίπτωση να μείνω και υπάρχει περίπτωση να έχω πρόβλημα. Και τι είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να ακούσω για να δω ότι υπάρχει πρόβλημα για να το ξαναφέρω. Εμείς πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί, όχι ψέματα καθησυχαστικοί, αλλά σοβαρά και υπεύθυνα καθησυχαστικοί, ότι όλα θα πάνε καλά και ιδιαίτερα όταν του το παραδίδουμε καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, τότε είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να τον διαβεβαιώσουμε κιόλας ότι στο μέλλον δεν θα έχει πρόβλημα. Θα πείτε να αναλάβω τέτοια ευθύνη, ναι, να την αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Γιατί αν δεν αναλάβετε εσείς την ευθύνη, τότε ποιος θα την αναλάβει. Εκείνο. Δύο εσείς. Αυτός. Εσείς. Και τέλος, να το ευχηθείτε. Να το ευχηθείτε. Και αν το ευχηθείτε και κάτι το οποίο προφανώς είναι προφανές ότι εναντιώνεται στις στο δικό σας συμφέρον, δηλαδή να τεχθείτε να μην του ξανασυμβεί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η ευθύνη αυτή αποκτά άλλη βαρύτητα. Έτσι, όταν του πούμε αυτή, ας το δράμε, μακάρι να μην σου ξανασυμβεί, μακάρι να μην χρειαστεί να ξανάρθει. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο δημιουργεί μια πολύ δυνατή σχέση και μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Για να δούμε λοιπόν τώρα συνολικά η φιλοσοφία της εξυπηρέτησης, τι περιλαμβάνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Απλώς θα σας αναφέρω γιατί οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν είναι αρκετές και δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τις αναλύσουμε όλες τώρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία της δικής σας. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω γιατί έχετε αυτή την επιχείρηση. Συνήθως το κάνω, αλλά σε μικρότερο ακροατήριο και όταν είναι μικρό. Και θα ρωτήσω γιατί έχετε αυτή την επιχείρηση. Και δεν απαντήσετε ότι δουλεύω για τους πελάτες, τότε χρειάζεται μία επανεξέταση, να το πω έτσι, αυτής της φιλοσοφίας σας.
Βεβαίω στο μυαλό μου πηγαίνει ότι την επιχείρηση την έχω για να βγάλω χρήματα. Καμία αντίρρηση. Ναι, γι' αυτό την έχω. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι να βγάλω χρήματα. Ή να κάνω χρήματα κατευθείαν, αρπάζοντά τα από τον πελάτη με τον άλλο και τον τρόπο, ή να βγάλω χρήματα μέσα από εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. Είναι δύο διαφορετικέ φιλοσοφίε. Στην πρώτη περίπτωση βάζω τα λεφτά σαν κύριο στόχο και προσπαθώ αυτά να αποκτήσω, όπου είναι κάτι το οποίο αποθεί τον πελάτη. Γιατί ποιο θα συνεργαστεί με έναν προμηθευτή, οποιονδήποτε, και εσύ και εμεί, σαν καταναλωτέ, όταν το βλέπουμε ότι, το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Ποιο. Ενώ εάν δούμε ότι το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι η δική μα εξυπηρέτηση, τότε σκεφτόμαστε μετά τα χρήματα και του δίνουμε όσα να ζητήσει. Άρα λοιπόν τα πάντα ξεκινάνε από εσάς. Γιατί αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να την περάσετε στους ανθρώπους σας. Αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να τη διδάξετε στους ανθρώπους σας. Πρέπει να τη δείξετε με το παράδειγμα σας. Πώς θα προσφέρει ο υπαλληλός της καλή εξυπηρέτηση, εάν εσείς αντιμετωπίζετε τον πελάτη με έναν απαξιωτικό τρόπο, με μια διαφορία, σαν νούμερο, σαν χρήμα, σαν πορτοφόλι. Πώς θα περάσει αυτή η αντίληψη. Θα περάσει μόνο εάν τη δουν σαν παράδειγμα σε εσάς και εάν εσείς την περάσετε σε εκείνους. Ένα θέμα είναι η παράδοση της εξυπηρέτησης. Σκεφτείτε ότι από τη στιγμή που θα μπει ο πελάτης μέσα, μέχρι τη στιγμή που θα βγει, έρχεται σε επικοινωνία με, όχι με, σε στιγμές επαφής που ξεπερνάνε τις 100. Δηλαδή, αν κάτσουν και αναλύσουν με το που μπαίνει μέσα, την πρώτη στιγμή επαφής είναι τι βλέπει, τι ακούει, ποιος του μιλάει, τι του λέει, πώς θα του πει καθίστε, πώς θα του δώσει τις περίφημες εντολές, περιμένετε. Καθίστε. Πώς θα του προσφέρει το νερό ή το αναψυκτικό το οποίο χρειάζεται για να περάσει η ώρα. Πώς θα του ανακοινώσει τη σειρά. Πώς θα του ζητήσει τα έντυπα, τα χαρτιά, την άδεια, την άδεια νομίζω, έτσι, το ενδεδομένο στο βιβλίο του Υγείου κλπ. Εάν κάτι τις μετρήσετε, είναι πάνω από 100. Αυτές λοιπόν οι στιγμές επαφής χρειάζονται προδιαγραφές. Εάν δεν βάλουμε προδιαγραφές, δηλαδή εάν δεν καθορίσουμε εκ των προτέρων πώς θα γίνει και τι θα υποθεί και πώς θα υποθεί, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας αυτοσχεδιάζει, κάνει ό,τι νομίζει και συνήθως αυτό που νομίζει δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Μετά την εξυπηρέτηση πρέπει να επιβεβαιώσουμε στον πελάτη ότι το όποιο προσφέρει την εξυπηρέτηση που θέλει και αυτό που χρειάζεται. Εάν ο πελάτης δεν νιώσει, δεν ακούσει μάλλον, ότι επιβεβαιώνουμε ότι κάναμε όλα αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει στην αρχή, έστω αυτά που έχετε καταλάβει στο service report και δεν κάνετε ένα checklist για το τι έχετε παραδώσει, τότε ο πελάτης μένει με την εντύπωση ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει ξεχαστεί και κάτι και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και τέλος, αυτή η εμπειρία εξυπηρέτησης πρέπει να έχει συντήρηση. Είστε άνθρωποι της συντήρησης, ενώ της έννοιας της συντήρησης για την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου, οπότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να συντηρήσω τη σχέση με τον πελάτη και να συντηρήσω την εμπειρία εξυπηρέτησης την οποία είχα μαζί του. Το τηλεφώνημα το οποίο σας πρότεινα προηγουμένως είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας αυτή την ενότητα, θα ήθελα να σας επαναλάβω ότι πραγματικά η εμπειρία της εξυπηρέτησης είναι το πρώτο διαφοροποιό στοιχείο το οποίο θα σας κάνει στη συνείδηση του πελάτη πρώτη επιλογή και μετά αμέσως είναι η τιμή. Το θέμα είναι ότι εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε, γιατί όλα είναι στα χέρια του επιχειρηματία. Υπάρχει μια αντίληψη marketing που λέει ότι δώσε φτηνή υπηρεσία, δώσε φτηνό προϊόν στην αγορά
γύρω να γίνεται επί την καταναλώση του κέρδος και δεν μας ενδιαφέρει ούτε η εξυπηρέτηση, ούτε η ταχύτητα, ούτε η ποιότητα, ούτε τίποτα. Δώσε χαμηλή τιμή, τώρα θα πάρει καλά.